Καλημέρα αγαπημένες κυρίες και αγαπημένοι κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα Νικολέτα. Καλημέρα, είμαστε Έλενα. Εδώ, καλημέρα. Είμαστε εδώ άλλη μία μέρα να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση της δικής σας ημέρας. Να κάνουμε μαζί την πρώτη ανάρτηση για όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε τώρα που ξεκινάτε την ημέρα σας και πάτε στις δουλειές σας. Κάποιοι από εσάς μας παρακολουθείτε μάλλον live μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, από όπου και αν βρίσκεστε, είτε από τη δουλειά σας, είτε από το κινητό σας. Μπορεί να το έχετε πάνω στο αυτοκίνητο, ακουμπισμένο κάπου και να μας βλέπουν μέσω live streaming. Έχουμε το πιο γρήγορο live streaming σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η 15η ημέρα του Οκτωβρίου. Ουσιαστικά μέσα Οκτώβρη. Μέσα Οκτώβρη, ουσιαστικά τελειώνει πλέον και το φθινόπωρο. Πάμε δηλαδή για τα καλά στο χειμώνα. Για τα καλά στο χειμώνα, έτσι ακριβώς. Να δούμε λίγο σήμερα ποιες. Μάλλον πριν ξεκινήσουμε, να ενημερώσεις λίγο τους τηλεφωνικούς. Ναι, γιατί πρέπει να μας στείλουν καλημέρα. Βεβαίως. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Καθώς και στο Facebook μπορείτε να μας στέλνετε τα μήνυματά σας στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και όπως είπαμε και χθες, σε λίγο έρχεται και το Twitter. Ναι, βέβαια. Σήμερα θα το φτιάξουμε αν καταφέρουμε. Αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Όπως είπαμε, να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια σου πολλά, Λουκιανέ, που γιορτάζει σήμερα. Γνωστός Λουκιανός που γιορτάζει σήμερα είναι ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Χρόνια σας πολλά, κύριε Κυλαϊδόνη. Να δούμε και τις επαιτίους που είναι σαν σήμερα. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Το ήξερες ότι υπάρχει τέτοια παγκόσμια ημέρα? Όχι, αλήθεια είναι πως δεν το γνώριζα. Είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών και η Διεθνής ημέρα της αγρότησας. Υπάρχει και αυτή. Δεν είναι του αγρότη, είναι της αγρότησας μόνο. Του αγρότη είναι άλλη μέρα. Μάλλον, λογικά για να υπάρχει της αγρότησας θα υπάρχει και του αγρότη. Πρέπει όμως με τόσο κόπο που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι να υπάρχει μια μέρα η οποία να γιορτάζουν. Πρέπει και reality. Είναι αγρότησα μόνη ψάχνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σίγουρα τους αξίζει στις αγρότησες μια διεθνής μέρα. Πραγματικά η δουλειά που κάνουν είναι πολύ σκληρή. Εγώ ξέρω στο χωριό μου, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι πιο σκληρές και από άντρα. Ναι, κάνουν δουλειές οι οποίες ο άντρας μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, ας πούμε. Σίγουρα. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε αυτά. Και τώρα έρχεται ένας χειμώνας. Πρέπει να τον εκμεταλλευτείτε για να βγάλετε τα προϊόντα που χρειάζεται. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει και το μάζεμα της ελιάς. Ωραία είναι. Μήπως να πάμε κι εμείς έτσι να. Ωραία, εγώ παλιά πήγαινα, μάζευα ελιές. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ, η αλήθεια είναι, αλλά και θα ήθελα. Και κοιμόμουν στη Λαδόπανα. Ωραία δουλειά. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1837 σαν σήμερα ιδρύθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών. Ή αλλιώς Σχολείο των Τεχνών. Το 1848 ο Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα. Το 1896 ο Ιάπωνας επιχειρηματίας Σόζο Καβασάκη ιδρύει την Καβασάκη, την πολυεθνική εταιρεία πλέον σήμερα, με πολυσχηδή δραστηριότητα. Όντως, τα Καβασάκη είναι από τα προϊόντα αυτά, μάλλον από τα οχήματα αυτά, γενικώς οι μηχανές Καβασάκη είναι πάρα πολύ καλές. Είναι αυτοί πολύ που καλές μηχανικά. Οδηγούν μηχανάκι και ξέρουν. Εμείς δεν οδηγούμε μηχανάκι. Εγώ όχι, πιστεύω. Αλλά είναι ωραία να είσαι πάνω στο μηχανάκι, άσχετα που έχει τον κίνδυνο, μην πέσει. Πάρα πολύ, δεν μου αρέσει. Εντάξει, αλλά ούτε σε κίνηση μπλέκει. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα. Το 1951 ο Μεξικανός χημικός Λουίς Μιραμόντες παρασκευάζει το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι. Να περάσουμε να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Το 1608 γεννήθηκε ο Ευαγγελίστα Τοριτσέλη, Ιταλός φυσικός και μαθηματικός, εφευρέτης εκτός μεταξύ άλλων και του βαρόμετρου. Είναι το βαρόμετρο, το Ρικέλη που λέμε, η μέτρηση. Λοιπόν, το 1844 γεννήθηκε ο Φρίντριχ Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος. Έτσι και γι' αυτό το λόγο υπάρχει στο Google, όσοι σήμερα μπείτε στο Google, υπάρχει ένα doodle αφιερωμένο στον Φρυδερίκο Βίλχελμ Νίτσε,
Και δεσπόζει την πρώτη σελίδα, όπως είπαμε, την αρχική σελίδα του Google με αφορμή τα 169 χρόνια από τη γέννησή του. Να πούμε λίγα λόγια για τον Νίτσε, ο Γερμανός στοχαστής και φιλόσοφος του 20ου αιώνα, όπως είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Ρέκεν της Προυσικής Σαξονίας. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε ένα συντηρητικό περιβάλλον, ζούσε με τους δύο παππούδες του και τον πατέρα του, οι οποίοι κατήχαν και πολύ σημαντικές θέσεις, να πούμε, στην Προτεσταντική Εκκλησία. Όταν ο Νίτσε ήταν 5 χρονών, ο πατέρας του σκοτώθηκε όταν ξαφνικά έπεσε από τις σκάλες. Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Βόνη και τη Λειψία. Καταγόταν, όπως είπαμε, από βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια και προοριζόταν για την επιστήμη της θεολογίας. Ωστόσο, η πορεία του άλλαξε κατά τα μεταφηβικά του χρόνια, με αποτέλεσμα να στραφεί στο χώρο της φιλοσοφίας. Οι κεντρικές ιδέες ουσιαστικά της φιλοσοφίας του Νίτσε περιλαμβάνουν το θάνατο του Θεού, την ύπαρξη του υπερανθρώπου, την ατέρμονη επιστροφή, τον προοπτικισμό, καθώς και τη θεωρία της ηθικής των κυρίων παύλα δούλων. Αναφέρεται συχνά ως ένας από τους πρώτους υπαρξιστές φιλόσοφους. Αυτά ήταν λίγα λόγια για τον Νίτσε. Να δούμε και τους θανάτους που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1917 άφησε την τελευταία της πνοή η Μαργκερίτα Χερτρουίντα Τζέλε, γνωστή και ως Μάτα Χάρη. Ήταν η γνωστή Ολλανδή κατάσκοπος. Το 1964 πέθανε ο Κολ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Ενώ το 1980 απεβίωσε ο Απόστολος Νικολαίδης, είναι πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμήν του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, φέρει και το όνομά του, ήταν αθλητής στο δεκάθλο και είχε λάβει και μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα, τα κυριότερα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, τη 15η ημέρα του Οκτωβρίου. Όπως είπαμε, αυτή τη βδομάδα νομίζω αλλάζει και η ώρα, την επόμενη. Νομίζω την επόμενη, λίγο πριν την 28η. Έτσι δεν είναι, 28η αλλάζει και μετά 25η. Μεγαλώνει η νύχτα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Μεγαλώνει η νύχτα. Ναι, γιατί και τώρα, άμα παρατηρήσω το πρωί, αργεί να ξημερώσει. Ναι. Δηλαδή, παλιά 7 η ώρα είχε βγάλει ήδη ήλιο. Και 6 τώρα... το βράδυ αρχίζει και νυχτώνει. Αυτό είναι το πιο περίεργο της υπόθεσης. Λοιπόν, αυτά ήταν, όπως είπαμε, τα σημαντικότερα γεγονότα. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση ζωντανά μέσα από τους δέκτες σας. Να περάσουμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και επιστρέφουμε και με τις αθλητικές. Στον ελεύθερο τύπο, 6 αλλαγές στον ΟΑΕ για συντάξεις, εισφορές, χρέη. 1. Εισφορά ΤΕΒΕ για 30.000 μισθωτούς με μπλοκάκια. 2. Μίνι ασφάλιστρο 100 ευρώ για 70.000 επαγγελματίες του ΟΓΑ. 3. Υποχρεωτική εισφορά 6% για επικουρική σύνταξη. 4. Παρακράτηση του 25% της σύνταξης για χρέη άνω των 25.000 ευρώ. 5. Ψαλίδι έως 15 ευρώ στις νέες συντάξεις. 6. 130 οφειλέτες με χρέη έως 5.000 ευρώ γλιτώνουν τις κατασχέσεις. Για όπλα εκρήξεις business, νέος μάρτυρας και τον Μιχαλολιάκο και τα πρωτοπαλίκαρα. Ρύθμιση Μιχελάκη, ευρωπαϊκή άδεια διαμονή σε 300.000 νόμιμους μετανάστες. Ενώ στην εφημερίδα Η Δημοκρατία, ποιοι θα πάρουν και πώς επίδομα για πετρέλαιο θέρμανσης. Φτώχεια καταραμένη, έρευνα μελαγχολία, αιματηρές οικονομίες από τους αθλίους του μνημονίου για να τα βγάλουν πέρα. Μεγάλη πίκρα για οκταμελή οικογένεια στην Sugar Town, Θεσσαλονίκη, τα μαγέρικα της κρίσης για φαγητό με 1,70. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Τα Νέα. Κλέφτοπόλεμος με την Τρόικα. Ισχυρές πιέσεις από τους δανειστές για λήψη νέων μέτρων την επόμενη χρονιά. Οδηγός, πώς δεν θα χάσετε το επίδομα θέρμανσης. Τα αυτόφορα πνίγουν την ενημέρωση. Καμένος ο δικομανής. Παρέλαση με επίδομα καυσίμων. Στην εφημερίδα Το Έθνος επιστρέφει ο εφιάλτης της τρομοκρατίας. Συναγερμός στην ελληνική αστυνομία για χτύπημα με πολιτικό στόχο. Καρέ-καρέ ληστεία τράπεζας από τον Μασιώτη. Δεν υπάρχει κοινό πλαίσιο με το Πασόκ. Αντίο μνημόνιο από την Ιρλανδία. Τρεις δικηγόροι και λαϊκός τραγουδιστής στην πίστα του ΣΔΟΕ. Στην εφημερίδα των συντακτών, ποιοι δικαιούνται επίδομα θέρμανση. ΣΥΡΙΖΑ, εμπέζουν το λαό. Στη Γερμανία η τιμή του λίτρου είναι 0,90 και εξαθλιωμένη, στην εξαθλιωμένη Ελλάδα 1,35 ευρώ. Χρυσή Αυγή, διακίνηση όπλων και εφοπλιστές χορηγοί. Ενώ στην εφημερίδα Η Αυγή, Σαμαράς Τουρνάρας πέφτουν στο κενό. Πάνω από 20.000 επισκέψεις στα νοσοκομεία στέλνουν ασθενείς στα κοινωνικά ιατρία. Στον Άγιο Παντελεήμονα, ο πολιτισμός στην πλατεία.
με βούλευμα ελεύθερη προφυλακισμένη των σκουριών. Στην εφημερίδα η Ελευθεροτυπία. Επίδομα θέρμανσης από 70 έως και 1050 ευρώ με 25% προκαταβολή. Αλαλούμ στις πολυκατοικίες. Φόρος ακινήτων. Αλλάζουν τα ποσά που θα πληρώσουμε. Ελαφραίνουν τα σπίτια, βαραίνουν τα οικόπεδα. Έφυγε ορμητικός ρεπόρτερ μαχητής. Στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης. Κινητήρια δύναμη αντεπίθεση στο εργατικό κίνημα και η λαϊκή συμμαχία. Τα σωματεία στη δράση για την οργάνωση της απεργίας στις 6 Νοέμβρη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Παλιοί και όψιμοι εξορκιστές των μνημονίων οδηγούν σε παγίδες στο λαό. Η τέχνη όπλο στον αγώνα των εργατών. Στην εφημερίδα Ημερησία. Τυφλές πιέσεις. Θρίλερ στο Eurogroup για το νέο πακέτο μέτρων και ήξεις αφήξεις για οριστική λύση στο χρέος. Αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας, ο Μόμπιους. Ασφαλείς και αποδοτικές οι επενδύσεις στην Ελλάδα. Λάθος το κούρεμα των καταθέσεων. Και στην εφημερίδα η Εσπρέσο, το καλό παιδί έμπλεξε με το ΣΔΟΕ. Ο Πλούταρχος ελέγχεται για μία έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδων ύψους 2.793.955 ευρώ. Crash test στα πρωινά, η πρώτη μέρα του πολέμου. Μιλάμε για τα δύο πρωινά του Αντένα και του Μέγκα, που χθες κάνανε πρεμιέρα, Έλενα. Να περάσουμε και στην εφημερίδα Καθημερινή. Μπράντεφερ με τρόικα για τα μέτρα. Δημοσιονομικό κενό. Δύο δις το 2014 βλέπει η Ευρωζώνη. Διαφωνεί ο Στουρνάρας. Οι 58 διχάζουν Πασόκ και Δημάρ. Πρόσκληση προσωπικότητων για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Προσωπικό υποβρύχιο για δισεκατομμυριούχους. Και γένετο International New York Times. Και στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Οι ξένοι ψάχνουν ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Franklin Templeton έχει βάλει στο μικροσκόπιο 41 περιπτώσεις. Mark Mobius, τώρα πρέπει να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Η λύση του χρέους διχάζει την Ευρωζώνη. Στουρνάρας, όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι. Τα πράγματα διαπραγματεύονται. Ομαδικά πειρά κατά της φορολογίας. Αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες. Στην εφημερίδα Live Sport, ανατροπή. Κυρίαρχος στο άδειο σεφο θρύλος με μπροστάριδες τους Σλούκα, Μπρίντεζη και αλάνθαστο Λοντζέσκι. Ενώ στην εφημερίδα Sport Day, ματ για ανατροπή. Ωραίος τίτλος αυτός, Έλενα. Μα την κάνουν την ανατροπή. Την κάνουν την ανατροπή, έχεις δίκιο. Χαίρομαι που δεν μιλάνε σήμερα οι Παναθηναϊκοί. Λοιπόν, να πάμε στην εφημερίδα Ο Πρωταθλητής σε όλα. 55-45. Τον Παναθηναϊκό προσκύνησαν τον βασιλιά του κόσμου. Σκούπισε αγόρι μου. Ο θρύλος τους έδειξε ποιος είναι το αφεντικό. Η παράμετρος που επηρεάζει τις επιλογές του Μίτσελ με 4 Πορτογάλους κόντρα στην Μπενφίκα. Στην εφημερίδα η ώρα των σπορ και 4 και 5 και 6 και 10 γκολ. Όσα περισσότερα μπορούμε να βάζουμε για να ικανοποιήσουμε αυτόν τον απίστευτο κόσμο και να έρχεται όλο και περισσότερο στο γήπεδο. Θρήνος για τον χαμό του Φίλιππου Συρίγου. Ο κορυφαίος ρεπόρτερ έφυγε αθόρυβα το Σάββατο στα 65 του χρόνια και από χθες βρίσκεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Σήμερα στην ώρα τα ονόματα των συμμετεχόντων στην κλήρωση των 40 διαρκείας, 30 για μπάσκετ, βόλεϊ και 10 για handball. Πάρτε όσοι θέλετε την εφημερίδα Ώρα των Σπορ για να βρείτε, να δείτε για τα ονόματα των κληροθέντων. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, με τις κούπες για παρέα, τρέλα και πάλι στο Κάραβελ. Ο πράσινος λαός ήταν εκεί. Ακόμη δεν βάλατε μυαλό, τον Ιούνι θα είναι ωραία. Ένα στην εφημερίδα Η Γάτα, φινάλε με μεγάλα φαβορή. Δυνατό κουπόνι με 55 μάτς και 5 μονά αποδεκτά. Πάμε στην εφημερίδα Goal News. Ρουά Ματ, ο Ολυμπιακός βασιλιάς του πρώτου ντέρμπι της χρονιάς με 55-45 με τον Σλούκα να γίνεται σπανούλη στη θέση του Σπανούλη. Φλέβα χρυσού χτύπησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας με Λοντζέσκι, κορυφαίος του παρκέ ο Βέλγος. Διέλυσε τα αμυντικά συστήματα του Πεδουλάκη χωρίς να χάσει σουτ. Ο τέταρτος ισχυρός, ο Ανδρέας Δημάτος και ο Θανάσης Κελαντώνης γράφουν τα λογικά και τα παράλογα σενάρια αν χρειαστούν μπαράζ για τη Βραζιλία. Στην εφημερίδα Φως των Σπορ, τεράστια νίκη. 55-45. Ο Ολυμπιακός βούλιαξε τον Παναθηναϊκό στο άδειο σεφ. Αυτός είναι ο ματς. Σπουδαία για τη συνέχεια η μεγάλη νίκη του θρύλου στο σεφ. Ένα τρένο ασταμάτητο διαβάζουμε επίσης.
Και ο συνήθις ύποπτος 1-0 με πέναλτι του αρχηγού Μπουντούρη, η Καρδίτσα ντουμπλάρισε την εκτός έδρα Καβάλα. Και τέλος στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη και οι κόκκινες σκούπες μέσα, φάπα για πλάκα. Έχοντας έναν καταπληκτικό Λοντζέσκι, 14 πόντους με απόλυτη ευστοχία στα σουτ, τον Σλούκα και τους Μάντζαρη και Πρίντεζη, κάνουν τρομερή δουλειά. Ο Ολυμπιακός υπέταξε στο αδειοσεφ τους προκλητικούς και αλαζόνες πράσινους. Θα μιλήσουν για διαιτησία πάλι, το λένε και οι δικοί τους. Μαυροκεφαλίδης, έπαιξε καλύτερα ο Ολυμπιακός και κέρδισε καθαρά. Λορένθο για Μίτρογλου, δεν θέλουμε να τον χάσουμε. Άρσεναλ, σενάριο για Τράμπα με τον Κάμπελ. Αυτή ήταν και η τίτλοι των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων, όπως είδατε κι εσείς. Όπως έχετε ακούσει, πρωταγωνιστής σε όλες τις αθλητικές εφημερίδες Νικολέτα σήμερα. Εντάξει, λοιπόν, το παραδέχομαι. Είναι Ολυμπιακός με τη νίκη του έναντι του Παναθηναϊκού. Ακολουθούν και άλλοι αγώνες, θα δείξει η πορεία πώς θα πάει. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ομάδες, άσχετα με το ποια υποστηρίζουμε εμείς. Να ρίξουμε όμως και μια ματιά στα κυριότερα πρωτοσέλιδα της ζούγκλας. Διαβάζουμε. Σδόε, καλή. Μητρόπουλο. Διαβάζετε, βλέπετε και εσείς τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλας στις οθόνες σας. ΣΔΟΕ, καλή Μητρόπουλο λοιπόν. Καταπέλλεται στο πόρισμα εναντίον του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για απόκρυψη ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Θα πούμε όμως και περισσότερα πιο μετά. Βέβαια, θα το ξανασυζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Πάμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Όχι σε νέο κούρεμα. Το Eurogroup παγώνει τις συζητήσεις για τη δημοσιονομική τρύπα. Ενώ το τρίτο πρώτο σέλιδο λέει «Στα ίχνη του πιστολέρο». Σε κρίσιμη κατάσταση ο 23χρονος αθλητής που πυροβολήθηκε στο Παγκράτη. Ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει η δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα.gr, ο Παναγιώτης Βλαχουτσάκος καθώς και ο Φίλιππος Καραμέτος. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα μετά των αθηναϊκών εφημερίδων. Αυτά ήταν πρωτοσέλιδα της νούμερο 1 ηλεκτρονικής εφημερίδας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τη ζούγκλα.gr. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της ζούγκλας. 1-2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου.
Καλή σας ημέρα. Επιστρέψαμε και πάλι από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση ζωντανά. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Θα ρίξουμε μια ματιά, μια πρώτη πρωινή ματιά σε όλα τα γεγονότα της ημέρας που θα μας απασχολήσουν. Όπως σας έχουμε πει, θα ξεκινάμε πάντα τη μέρα μας με ένα ευχάριστο βίντεο, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση και μετά θα μπαίνουμε στα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο και χιουμοριστικό βίντεο που είναι για μια μαμά η οποία ψάχνει το παιδί της και δεν το βρίσκει στο τηλέφωνο. Η κλασική Ελληνίδα μάνα. Πάμε να το δούμε. Κάθε μέρα στον πλανήτη χάνονται πάνω από 2 εκατομμύρια κλήσεις. Για τις πιο πολλές δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Κάποιες αναπάντητες όμως έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Συμμετοχή στο φεστιβάλ δράμας, σερών, γιαννιτσών, ηγουμενίτσας και τραχανοπλαγιάς βίας. Και η αγωνία της μάνας ενωθούν. Hello. Ο κόσμος σταματάει και ακούει. Φέτος το χειμώνα, ετοιμαστείτε για μια υπερπαραγωγή με σενάριο του Νίκου Φόσκολου. Έχουμε ψάξει παντού. Συγγνώμη, μου λέτε ότι έχετε ψάξει παντού. Ναι, σας λέω ότι έχουμε ψάξει παντού. Οι κοκκούς έχουν ψάξει παντού. Όταν λένε ότι ψάξανε παντού, εννοούν ότι ψάξανε παντού. Από τον σκηνοθέτη της επιτυχίας το νησί. Φινάλε στην ιστορία του κινηματογράφου. Μίλα. Ναι. Πού ήσουν, παιδί μου? Σε ψάχνουμε εδώ και 10 λεπτά. Κάνω ντουζούρα, μάνα. Να σου πω. Έφεγες τίποτα? Αναπάντητες από τη μαμά. Ακατάλληλο για ανηλίκους, σύντομα κινηματογράφος. Ωραίο ήταν. Νομίζω ότι είναι η κλασική φιγούρα της μάνας. Αναπάντητες κλήσεις από τη μαμά, όντως. Οπότε, Ελληνίδες μαμάδες, να μην ανησυχείτε αν δεν σηκώνουμε τα τηλέφωνα. Μπορεί να κάνουμε μπάνιο, μπορεί να τρώμε. Είναι σπέρνει τον πανικό, έτσι. Ναι. Μέσα στα 10 λεπτά σου λέει, σε ψάχνω εδώ και 10 λεπτά.
Λοιπόν, αφού είδαμε και το χιουμοριστικό βίντεο της ημέρας, να περάσουμε να δούμε λίγο τα σημερινά μας θέματα. Νικολέτα. Θα σου πω, Έλενα, για το νέο μεταναστευτικό λοιπόν κώδικα. Απλοποίηση των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών διαμονής με μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά 20. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ο νέος μεταναστευτικός κώδικας που παρουσίασε εχθές σε συνέντευξη τύπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Μειώνονται επίσης οι κατηγορίες των αδειών διαμονής από 50 στα 19. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος ανέφερε ότι με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα δίνεται άδεια παραμονή στα παιδιά των νόμιμων μεταναστών επί μακρών διαμένοντων. Όταν αυτά φτάσουν σε ηλικία 18, θα μπορούν να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για την χορήγηση ηθαγένειας. Επίσης, με τη χορήγηση άδειας επί μακρών διαμονής, οι νόμιμοι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην τηλεφωνική μας όμως γραμμή έχουμε τον κύριο Ιωάννη Αλαβάνο, ο οποίος είναι δικηγόρος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικού Δικαίου. Κύριε Λαβάνο, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα, ένας νέος μεταναστευτικός κώδικας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει? Κοιτάξτε, για την ενημέρωση των ακροατών σας, κωδικοποίηση σημαίνει η συγκέντρωση της νομοθεσίας σε ένα βιβλίο, να το πούμε απλά, δηλαδή συστηματική καταγραφή και αναφορά αναθέματα, δηλαδή ανακεφάλαια. Ενώ δηλαδή είχαμε 600 διατάξεις που αφορούσαν το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών, εγκατεσπαρμένες σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, τώρα όλα αυτά συγκεντρώνονται σε ένα βιβλίο, σε ένα κώδικα. Και φυσικά ορισμένες διατάξεις οι οποίες αλληλοκαλυπτόντουσαν τώρα αποσαφηνίζονται και γίνονται πιο απλές και κατανοητές. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουν κυρίως οι αλλοδαποί είναι ότι δεν πρόκειται για νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους παράνομους αλλοδαπούς ή εκείνους που είχαν πολλά προβλήματα, εκτός από την άδεια των επιμακρών διαμενόντων που αναφέρατε κι εσείς, αλλά απλώς για την κωδικοποίηση και συστηματική καταγραφή όλων των νομοθετημάτων. Δηλαδή θα είναι πιο εύκολο να εκδοθεί η ελληνική ηθαγένεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, το θέμα της ελληνικής ηθαγένειας είναι ένα άλλο θέμα. Ναι, μεν ο κώδικας αυτός λέγεται μετανάστευσης και ηθαγένειας, περιλαμβάνει δηλαδή και το νόμο περί ηθαγένειας, εν τούτης δεν καθιερώνει καινούργια κριτήρια. Μέχρι τώρα δηλαδή, όπως ξέρατε από το γνωστό νόμο Ραγκούση, ήταν ο νόμος 3838 του 2010, αυτός ήταν ο νόμος ο οποίος ρύθμισε τα θέματα της ηθαγένειας, καθιερώνεται η κτήση της ελληνικής ηθαγένειας διαπολιτογραφήσεως όπως πάντα, και επίσης για τα παιδιά των μεταναστών που είχαν εξαετή φοίτηση ή γεννήθηκαν εδώ. Αυτές οι δύο τελευταίες κατηγορίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Συμβούλιο της Επικρατείας, και σύμφωνα με το νέο νόμο η ελληνική ηθαγένεια χορηγείται και στα παιδιά των μεταναστών αλλά πάνω από τα 18, δηλαδή αφού ενηλικιωθούν. Οι μετανάστες οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι άνω των 18, με αυτόν τον κώδικα θα έχουν κάποια ανταπόκριση στα χαρτιά τους? Κάποια κάλυψη ίσως? Κοιτάξτε, πάνω από τα 18 έχουν δύο δυνατότητες. Εάν μεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για την κτήση της ελληνικής ηθαγένειας, να υποβάλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουν τη δυνατότητα αυτή, και το δεύτερον να ζητήσουν και να πάρουν την άδεια του επιμακρών διαμένοντος. Αυτή είναι ευρωπαϊκή οδηγία η οποία είχε ενσωματωθεί από το 2006, αλλά τώρα εδώ γίνεται απλούστερη η διαδικασία κτήσης αυτής της άδειας διαμονής. Με αυτή την άδεια μπορούν να ταξιδεύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και να εργάζονται εκεί. Δηλαδή είναι μία άδεια η οποία επιτρέπει, είναι σαν να λέμε πανευρωπαϊκή άδεια ουσιαστικά. Επιτρέπει στο μετανάστη να διαμένει και να εργάζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως εκτός από την Ελλάδα, φυσικά και στην Ελλάδα.
Κύριε Λαβάνο, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία ερώτηση σαν πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικού Δικαίου, αφού έχετε επαφές καθημερινά με μετανάστες. Σε όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανθρώπων αυτών, εννοώ ότι από τα θέματα ρατσισμού, τι ακριβώς σας λένε, γιατί είστε δικηγόρος τους, νομίζω ότι μαζί σας θα μιλάνε ανοιχτά. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, και στις υπηρεσίες, δηλαδή στις υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή οι μετανάστες, όπως είναι οι υπηρεσίες των Δήμων, οι υπηρεσίες των Περιφερειών, οι υπηρεσίες της αστυνομίας, εξαρτάται τι ακριβώς ζητούν, αλλά και από τον κόσμο υπάρχει ένα δυσμενές κλίμα για τους μετανάστες, το οποίο φορτίζεται από την οικονομική κρίση. Βέβαια και πριν υπήρχε ένα κλίμα, θα έλεγα, αρνητικό, για το οποίο κατέβαλαν πολλές προσπάθειες, τόσο η πολιτεία όσο και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ώστε να αμβλυνθεί, να παρουσιάσουμε δηλαδή τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, ως πολίτη ισότιμο με τον ημεδαπό. Ναι, μεν μπορεί να μην έχει τα ίδια δικαιώματα από το Σύνταγμα και τους νόμους, όμως είναι και αυτός ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, ο οποίος χρήζει προστασίας και φυσικά θα πρέπει να ικανοποιούνται τα αιτήματά του, εκείνα τα οποία είναι σύνομα. Εν τούτης, η ταλαιπωρία των μεταναστών είναι πολύ μεγάλη και, και στην έκδοση της άδειας διαμονής, που περιμένουν 3, 4 και 5 μήνες. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι με την κινητικότητα θα προσλάβει πολλούς υπαλλήλους, αλλά αυτό δεν το έχουμε δει ακόμη. Και στο θέμα της ηθαγενείας, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήματα διαπολιτογραφήσεως κτίσεως της ελληνικής ηθαγένειας και περιμένουν 2 και 4 χρόνια. Συνεπώς υπάρχει μία ταλαιπωρία στη διοίκηση, υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα στην κοινωνία και οφείλουμε εμείς, αλλά και εσείς, τα μαζικής επικοινωνίας, να συμβάλλουμε να αυλυνθεί. Θα πρέπει ίσως ένα μικρό παράδειγμα, μου επιτρέπετε, για σας τους δημοσιογράφους, όταν αναφερόμαστε σε, παραδείγματος χάρη, εγκληματικές πράξεις. Θα πρέπει να αναφερόμαστε στο πρόσωπο του συγκεκριμένου μετανάστη και όχι στην εθνικότητα. Όχι μήπως ήταν Αλβανός. Ήταν ο Αλβανός ο συγκεκριμένος. Ούτε μήπως ήταν Μολδαβός, παραδείγματος χάρη. Έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο. Δηλαδή, η παρεμβατική συμπεριφορά υπάρχει σε όλα τα κράτη και σε όλες τις κοινωνίες. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Λαβάνο, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση, μιας και σας έχουμε στη γραμμή. Θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για το Δουβλίνο 2, που ουσιαστικά ασφαλίζει τα σύνορα των βόρειων χωρών, αφήνοντας τις χώρες του Νότου και κυρίως ουσιαστικά την Ελλάδα να αντιμετωπίσουν τα ολοένα και αυξανόμενα κύματα του μεταναστευτικού στη χώρα μας. Γιατί ουσιαστικά φαίνεται πως μέσα από αυτόν τον κανονισμό οι μετανάστες μπλοκάρουν στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αναφέρεστε τώρα στους παράνομους μετανάστες και πρέπει πάντοτε να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ νομίμων μεταναστών, αυτών που ζουν στην ελληνική επικράτεια με άδεια διαμονής και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, έχουν δηλαδή αυτό το αυτοκόλλητο, το στίκερ, την άδεια διαμονής, ή αν είναι ομογενείς, έχουν το ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, και στους παράνομους μετανάστες που δεν έχουν καμία απολύτως άδεια. Έχουν εισέλθει ή παραμένουν παράνομα στο ελληνικό έδαφος. Πράγματι το Δουβλίνο 2 έχει δημιουργήσει προβλήματα, διότι, όπως γνωρίζετε όλοι, περιλαμβάνει μία διάταξη ότι η πρώτη χώρα εισόδου των μεταναστών είναι η αρμοδία για την εξέταση των αιτημάτων, κυρίως διεθνούς προστασίας, ασύλου δηλαδή, όπως είναι γνωστά τα αιτήματα. Πλην όμως πρέπει να ξέρουμε ότι τον Ιούνιο έχουν εισαχθεί και έχουν ψηφιστεί νέες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανονισμοί που τροποποιούν ελάχιστα μεν, αλλά αρκετά το Δουβλίνο 2. Δηλαδή ποιες είναι αυτές οι νέες τροποποιήσεις, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Επιτρέπουν κατ' εξαίρεση
την εξέταση των αιτημάτων και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εάν το θέλει ο παράνομος αλλοδαπός. Δηλαδή, πέστε ότι εισέρχεται κάποιος στην ελληνική επικράτεια από την Τουρκία, το οποίο είναι και σύνηθες στα νησιά. Είτε είναι Κούρδος, είτε είναι Σύριος. Μέχρι τώρα, εφόσον έχει καταγραφεί από τις ελληνικές αρχές, αυτές είναι αρμόδιες για την εξέταση. Τώρα, τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες όμως δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί στην ελληνική ένωμη τάξη, δεν έχουν γίνει νόμοι του κράτους, του ελληνικού, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιερώνει κάποιες εξαιρέσεις. Θέλει δηλαδή ο μετανάστης κάτω από προϋποθέσεις, ο παράνομος μετανάστης κάτω από προϋποθέσεις, να εξεταστεί το αίτημά του και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί, ώστε πολλοί από τους μετανάστες, τους παράνομους, να απευθυνθούν και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να συσσωρεύονται στην Ελλάδα, διότι όπως γνωρίζετε έχει δημιουργηθεί μια νέα υπηρεσία ασύλου η οποία λειτουργεί από τον Ιούνιο πρακτικά, ενώ από το 2011, από το 2011 έχει δημιουργηθεί στα χαρτιά βέβαια, αλλά πρακτικά από τον Ιούνιο, η οποία αδυνατεί να εξετάσει τα χιλιάδες των αιτημάτων ασύλου, τα οποία είτε έχουν υποβληθεί είτε πρόκειται να υποβληθούν. Δηλαδή μετανάστες οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν τη μετασύλληψη. Είναι χιλιάδες αυτοί. Αυτό ισχύει όμως παρόλα αυτά για τους μετανάστες οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, είναι... Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Λέω, αυτό όμως ισχύει για τους παράνομους μετανάστες οι οποίοι, παραδείγματος χάρη, θέλουν να κάνουν μία δουλειά, να βγάλουν τα προστοζήν. Αυτό αφορά, παραδείγματος χάρη, και έναν ο οποίος είναι γιατρός στην Ινδία και περνάει μέσα από την Ελλάδα για να πάει στη Γερμανία και τον κρατάνε όμως, χωρίς να κοιτάνε τη χώρα από την οποία μπήκε ουσιαστικά. Κοιτάξτε, για αυτόν τον γιατρό υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Θα μπορούσε να απευθυνθεί απευθείας στις γερμανικές αρχές και να ζητήσει από τη χώρα του να ζητήσει βίζα. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των τρίτων χωρών, το περιεχόμενο των οποίων ποικίλει από χώρα σε χώρα. Εάν τώρα αυτός ο γιατρός έχει εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, αυτό δεν μπορεί για αυτή την περίπτωση να γίνει διάκριση και να πούμε ότι επειδή είναι γιατρός δεν θα εφαρμοστεί ο νόμος. Ο νόμος θα εφαρμοστεί και μετά, βέβαια, ίσως στην περίπτωσή του εξειδικευθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτός, εν πάση περιπτώσει, είτε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα στα κέντρα πρώτης υποδοχής, είτε να μεταβεί, εφόσον το θέλει, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Γι' αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα που μου αναφέρεται. Να ρωτήσω, παρόλο αυτές τις μικρές τροποποιήσεις που γίνανε στο Δουβλίνο 2, θα μπορούσαμε παρόλα αυτά να χαρακτηρίσουμε λανθασμένο το σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το μεταναστευτικό, την παράνομη μετανάστευση? Κοιτάξτε, από το 1999 η μετανάστευση και το μεταναστευτικό είναι το πρώτο θέμα. Θα δείτε στα συμβούλια υπουργών και συμβούλια των αρχηγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Όποτε συγκεντρωνόντουσαν, το πρώτο θέμα ήταν αυτό. Αν εξαιρέσουμε τα δύο τελευταία χρόνια, ήταν η οικονομική κρίση και η κατάσταση στον Νότο. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πειραματίστηκε και ευνηδιάστηκε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε το μέγεθος. Το 2002 μετακινήθηκαν σε όλο τον κόσμο 130 εκατομμύρια μετανάστες, από τους οποίους 56 εκατομμύρια προς την Ευρώπη. Σκεφτείτε, μιλάμε για τεράστια νούμερα. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και οργανωμένη να είναι, να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό. Φυσικά έγιναν λάθη και το Δουβλίνο ήταν λάθος. Και μάλιστα μην ξεχνάμε ότι υπογράφηκε επί ελληνικής προεδρίας το 2003. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι έχει υπογραφεί από το 2003 δηλαδή. Και όπως διαβάζω εδώ πέρα, ουσιαστικά την πράξη είναι, λέγεται, τα κριτήρια και τους μηχανισμούς προσδιορισμού του κράτου μέλους, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. Αυτό ουσιαστικά λέει η πράξη. Κοιτάξτε, πρακτικά να σας το πω ως εξής. Ένα παράδειγμα. Μπαίνει ένας Σύριος, έμπαινε μάλλον ένας Σύριος στην Ελλάδα.
καταγραφόταν και ζητούσε άσυλο. Μετά ο Σύριος αυτός, διότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την Ελλάδα, ελληνική κοινωνία ή ήθελε μια καλύτερη ζωή, πήγαινε στη Γερμανία. Εάν οι Γερμανοί τον συνελάμπαναν, τον έστειλαν στην Ελλάδα και διαπίστωναν φυσικά από τα ηλεκτρονικά αρχεία, γιατί είναι καταγεγραμμένο στα ηλεκτρονικά αρχεία, ότι αυτός είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, τον έστειλαν πίσω στην Ελλάδα για εξέταση του αιτήματος. Βέβαια εδώ γινόντουσαν διάφορα κωμικοτραγικά γεγονότα τα οποία εξέθεταν και τη χώρα. Για παράδειγμα, οι ελληνικές αρχές είχαν εξετάσει το αίτημα ασύλου πριν ο Αλλοδαπός, πριν επιστρέψει ο Αλλοδαπός, και όταν επέστρεφε τον επέβαλαν σε βάρος του πράξη απέλασης, με αποτέλεσμα να τον στέλνουν στη χώρα καταγωγής τους και να στη καταγωγή του, με αποτέλεσμα τελικά να εκτίθενται και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες εν πάση περιπτώσει συνόδευαν τον συγκεκριμένο Αλλοδαπό και του παρήχαν υποστήριξη, και τα κράτη τα οποία τον επέστρεφαν κατ' εφαρμογή του Δουβλίνου στην Ελλάδα. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλές αποφάσεις γερμανικών, ειδικών, ελβετικών και ιταλικών δικαστηρίων σε ανώτατο επίπεδο, όπου είχαν προσφύγει αλλοδαποί με ασφαλιστικά μέτρα κατά των αποφάσεων επιστροφής, ότι δεν θα τους επιστρέψουν γιατί η Ελλάδα δεν έχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την εξέταση των ετοιμάτων αυτών, και φυσικά ότι θα τους επέστρεφε στις χώρες καταγωγής τους. Αυτό ήταν βέβαια κόλαπος για την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις σε βάρος σε βάρος της χώρας μας και υπέρ της μη επανόδου επιστροφής, δηλαδή των λεγόμενων Δουβλινέζων, δηλαδή αυτών που ήταν υπό το καθεστώς του Δουβλίνου. Γενικά αυτοί που επεστράφησαν κατ' εφαρμογή του Δουβλίνου υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι περίπου 50 με 60.000 όλα αυτά τα χρόνια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Διαβάσαμε σε ένα απόσπασμα από ένα αμερικανικό περιοδικό, το New Yorker, ένας αρθρογράφος, ο Steve Cole, αναφέρει, τόσο πάνω, μεταξύ άλλων, που μιλάει για το Δουβλίνο 2 και ότι η οικονομική κρίση και για τους μετανάστες, λέει ότι με την πολιτική αυτή και την αύξηση των μεταναστών στη χώρα μας, το αποτέλεσμα που επήλθε, τόσο πάνω, ύστερα από αυτό, ήταν η άνοδος ακροδεξιών μορφωμάτων όπως η Χρυσή Αυγή. Εσείς θα υποστηρίζετε μια τέτοια άποψη? Κοιτάξτε, ότι θα συνέβαλε, ότι συμβάλλει, αλλά δεν νομίζω ότι η Χρυσή Αυγή και ακροδεξιά κινήματα και κινήσεις, μάλλον, δημιουργήθηκαν από το Δουβλίνο. Οπωσδήποτε συνέβαλε, διότι κοιτάξτε, όταν μια κοινωνία όπως η ελληνική βλέπει να έρχονται μετανάστες, παράνομοι μετανάστες κατά χιλιάδες, να μην εμποδίζονται, να μην υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο και εντελώς ξαφνικά αυτοί να επιστρέφουν από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα, ενώ είχαν ήδη οικειοθελώς απομακρυνθεί, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί τέτοια θέματα. Πάντως, να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε. Ό,τι θέλετε. Ότι θα πρέπει να ρίξουμε λίγο φως και στα ευρωπαϊκά ταμεία, διότι υπάρχουν και στην Ελλάδα ευρωπαϊκά ταμεία, δηλαδή ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, λεφτά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία είναι προορισμένα τόσο για την παράνομη μετανάστευση, πάρτε παράδειγμα το Ταμείο Προσφύγων που διαχειριστική αρχή με το Υπουργείο Υγείας, όσο και για την νόμιμη μετανάστευση, όπως το Ταμείο Ένταξης Υπηκών Τρίτων Χωρών που διαχειριστική αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Και αυτά τα ταμεία θα μπορούσαν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Θα μπορούσατε ίσως να ρίξετε λίγο φως σε αυτό. Κύριε Λαβάνο, με τα κέντρα κράτησης όπως το Αμυγδαλέζα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, έχετε κάποια εικόνα? Ποιες είναι οι συνθήκες ουσιαστικά? Κοιτάξτε, εμείς από την αρχή είχαμε υποστηρίξει ότι τα κέντρα κράτησης
είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας παράνομος αλλοδαπός, ο οποίος συλλαμβάνεται γιατί παράνομα ήρθε στη χώρα, να μην κρατείται. Πρέπει να κρατείται, αλλά με μία συστηματική, σε συνδυασμό με μία συστηματική και σωστή μεταναστευτική πολιτική. Εάν αυτός ο μετανάστης κρατείται απλώς για να κρατείται και όχι για να επιστρέφει στην πατρίδα του, δηλαδή δεν είναι αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, τότε η κράτηση για την κράτηση δεν νομίζω ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση με αυτή την έννοια. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν μετανάστες από Πακιστάν, από Αφγανιστάν, που κρατούνται 18 μήνες. 18 μήνες είναι το άνθρωπο όριο. Και δεν έχουν επιστραφεί στη χώρα τους. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ελληνική πολιτεία τι έκανε. Τους είχε μέσα στα κέντρα κράτης, ξόδευε τα λεφτά τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά γι' αυτό, αλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Το εμείς είπαμε από την αρχή και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όταν τέθηκε το θέμα στην ακρόαση φορέων στη Βουλή πέρυσι συγκεκριμένα για την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τα κέντρα κράτησης, ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση, σε συνδυασμό όμως με μια σωστή μεταναστευτική πολιτική. Εάν δηλαδή οδηγούν οι κρατήσεις αυτές στην επιστροφή των μεταναστών, όχι απλώς να κρατούνται. Ναι. Κύριε Λαβάνο, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και μακάρι να σας ξαναέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό ακριβώς. Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε πάνω στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Λαβάνο, μας είπε πολύ σημαντικό θέμα. Θα το ξαναδούμε στην πορεία. Θα ήταν καλό να το ξαναδούμε. Και όσον αφορά αυτόν τον κανονισμό με το Δουβλίνο 2, είναι ένας κανονισμός που ο κόσμος δεν τον γνωρίζει. Και θα ήταν καλό να δούμε και τις καινούργιες τροποποιήσεις που μας ανέφερε ο κύριος Λαβάνος. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Άννα Μορφούλη. Και επιστρέφουμε. Καλημέρα, επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, την πρωινή εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου. Καλημέρα και πάλι, Νικολέτα Τσίκα. Καλημέρα, Έλενα Θεοδόρου. Είμαστε εδώ πέρα να δούμε λίγο. Ακούσαμε τον κύριο Αλαβάνο για τον νέο μεταναστευτικό κώδικα. Μας είπε και για τον κανονισμό αυτών της Βουλής που ο περισσότερος κόσμος, όπως είπαμε, δεν γνωρίζει. Μιλάμε για το Δουβλίνο. Δύο, να περάσουμε λίγο όμως, να ρίξουμε μια ματιά σε ένα ρεπορτάζ που έκανε η Ζούγκλα και που εχθές το βράδυ ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στην εκπομπή του Κίτρινος Τύπος άνοιξε ένα νέο, θα λέγαμε, φάκελο για τις φοροδιαφυγές σημαντικών ανθρώπων. Είδαμε τον Γιάννη Πλούταρχο, βλέπουμε τώρα είναι και στο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ο Μητρόπουλος, δηλαδή ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την απόκρυψη, το βλέπετε κι εσείς στα πλάνα σας. Είναι όπως είπαμε ο δικηγόρος αυτός ο οποίος απέκρυψε $1 εκατομμύριο, θα το δούμε λίγο στην πορεία, πάμε να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν στην τσιμπίδα του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος έπεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Στην χθεσινή ανακοίνωσή του το ΣΔΟΕ για τους ελεγχόμενους καλλιτέχνες, δικηγόρους και γιατρούς, ξεχώρισε η περίπτωση ενός νομικού ο οποίος εμφανιζόταν να μην έχει κόψει απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ, ο εν λόγω δικηγόρος είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η υπόθεση αφορά υπόθεση κληρονομιάς που έλαβε χώρα πριν από 14 χρόνια και έγινε γνωστή από δύο συνεργάτες του Αλέξη Μητρόπουλου, οι οποίοι προσέφυγαν στην δικαιοσύνη. Στην έκθεση ελέγχου που συνέταξαν οι ελεγκτές τον Μάρτιο του 2013, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Μητρόπουλος το 1999 δεν εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας 942.136 ευρώ.
προς πελάτησά του για τις νομικές υπηρεσίες που τις παρήχε. Ουσιαστικά η ιστορία αυτή ξεκινά τον Απρίλιο του 1995. Τότε ο εφοπλιστής Δημήτρης Μανιός είχε χάσει τη μάχη από τον επάρατη νόσο. Ουσιαστικά μοναδική του συγγενής του θανόντος ήταν η μητέρα του και τα δυο του αδέλφια. Οι τρεις τους όμως το 1998 διαφώνησαν ως προς την διαχείριση της κληρονομιάς. Μητέρα και κόρη στράφηκαν εναντίον του γιου, ζητώντας του να τους μεταβιβάσει όσα δικαιούνταν, ισχυριζόμενες ότι είχε αναλάβει χωρίς εξουσιοδότηση τη διαχείριση της κληρονομιάς. Τότε ο Βασίλειος Μανιός υπευθύνθηκε σε δύο δικηγόρους, στον Αλέξη Μητρόπουλο και στον Ιωάννη Ματζουράνη. Παράλληλα στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο δικηγόρος Φίλιππος Φυλακτόγλου. Τον Μάρτιο η μητέρα μαζί με την κόρη της κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα για τον διορισμό διαχειριστή της κληρονομιάς. Η κίνηση αυτή λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης, οδηγώντας σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Θα διακόψουμε όμως λίγο το θέμα αυτό που συζητάμε όσον αφορά τις φοροδιαφυγές. Και θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη το Σκουλούδη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Ευελπίδων, όπου απολογείται ο Γιώργος Ρουπακιάς. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα σας λοιπόν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Πριν από 3/4 ήρθε εδώ συνοδευόμενος από άνδρες της Επιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος αυτή την ώρα απολογείται όχι για τον φόνο που είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες του Πάλου Φίτσα στο Κερατσίνι, αλλά απολογείται για την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε από την απολογία του να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την έρευνα που διεξάγει η δικαιοσύνη περί της Χρυσής Αυγής, το αν συνιστά εγκληματική οργάνωση, και βεβαίως αναμένεται αυτή η απολογία να αποτελέσει καταλήτη εξελίξεων, καθώς μεθαύριο, την Πέμπτη, θα οριστεί ειδικός εφέτης ανακριβής που θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό ακριβώς, δηλαδή ευρύτερα με την Χρυσή Αυγή και το αν αποτελεί ή όχι εγκληματική οργάνωση. Να σας πω ότι ο Γιώργος Ρουπακιάς είναι προσωρινά κρατούμενος, καθώς βεβαίως κρίθηκε προφυλακιστέως μετά από το φωνικό στο Κερατσίνι. Είναι κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως οφερόμενος ως συνοδηγός εκείνο το μοιραίο βράδυ στο Κερατσίνι, ο οποίος όμως και αυτός, όπως αναμένεται να κάνει και ο Γιώργος Ρουπακιάς, αρνούνται την κατηγορία ότι συμμετέχουν σε εγκληματική οργάνωση. Αναμένουμε να δούμε τι θα πει ο Γιώργος Ρουπακιάς στον ανακριτή και στον εισαγγελέα και θα τους μεταδώσουμε τα νεότερα. Σωτήρη, πώς τον είδες αρχικά, πώς ήτανε? Ναι, είχε καλυμμένο το πρόσωπό του. Όπως συνηθίζεται τις τελευταίες εβδομάδες για την ίδια υπόθεση, οι κατηγορούμενοι, εκτός βεβαίως των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, φροντίζουν να καλύπτουν τα πρόσωπά τους. Η μεταφορά τους γίνεται κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και μάλιστα οι αστυνομικοί φροντίζουν ώστε να είναι ελάχιστα τα δευτερόλεπτα, γιατί για δευτερόλεπτα μιλάμε, που θα είναι ο κατηγορούμενος σε κοινή θέα προς τους δημοσιογράφους. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι η μεταγωγή έγινε με ειδικά οχήματα της αστυνομίας ακριβώς έξω από την είσοδο του κτηρίου 6 της πρώτης πόλης Ευελπίδων, εδώ που αυτή την ώρα απολογείται ο Γιώργος Ρουπακιάς. Προφανώς δεν είπε και κάτι προς τους δημοσιογράφους, και θυμμένο το κεφάλι, καλυμμένο με μια μπλούζα, που ήρθε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο κτίριο και αυτή τη στιγμή απολογείται. Είναι μαζί του, βρίσκονται μάλλον εκεί κάποιοι συγγενείς, όπως την προηγούμενη φορά ήταν η μητέρα του? Όχι, Ελένα, το θυμάσαι πολύ καλά, που την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως είχαμε και την υποθυμία της μητέρας του μπροστά στην κάμερα. Δεν άντεξε το σοκ να βλέπει τον γιο της να κατηγορείται για μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Σήμερα όμως είτε μόνος του, δεν υπάρχουν συγγενείς ή κάποιος άλλος, αλλά ο ίδιος είναι εδώ μόνος του και αναμένεται να απολογείται για, αυτό είναι βεβαίως να σου πω, ένα δική μου εκτίμηση, για τουλάχιστον 3 ώρες. Ωραία, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Ευχαριστούμε και καλημέρα. Καλημέρα.
Ακούσαμε και τον Σωτήρη το Σκουλούδη, ο οποίος, όπως είπαμε, βρίσκεται στο κτίριο της Ευελπίδων, όπου αυτή τη στιγμή απολογείται ο Γιώργος Ρουπακιάς. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν απολογείται, να το ξανατονίσουμε, για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα που έγινε στο Κερατσίνι, αλλά για την συμμετοχή και ένταξή του σε εγκληματική οργάνωση, την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Να συνεχίσουμε όμως το θέμα που λέγαμε πριν από λίγο. Μιλάμε για τη φοροδιαφυγή του δικηγόρου αλλά και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μητρόπουλου. Είμαστε αυτή τη στιγμή κοντά στο 1995, όταν η οικογένεια του εφοπλιστή κύριου Μανιού έχει ζητήσει ουσιαστικά η οικογένειά του να πάρει πίσω την περιουσία όταν υπήρξαν οικογενειακές διαφορές. Λοιπόν, τότε, όπως είπαμε, ο κύριος Βασίλης Μανιός απευθύνθηκε σε δύο δικηγόρους. Ο ένας ήταν ο Αλέξης Μητρόπουλος και στον Ιωάννη Ματζουράνη. Παράλληλα στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο δικηγόρος Φίλιππος Φυλακτόγλου. Τον Μάρτιο, η μητέρα μαζί με την κόρη, να ξαναυπενθυμίσουμε, Έλενα, τι είπαμε προηγουμένως, κατέθεσαν ασφαλιστικά μέτρα για τον διορισμό διαχειριστή της κληρονομιάς. Η κίνηση αυτή λειτουργήσε ως μοχλός πίεσης, οδηγώντας σε εξοδικαστικό συμβιβασμό. 4 ημέρες όμως πριν από την υπογραφή της συμβιβαστικής λύσης, οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στο γραφείο του κύριου Μητρόπουλου προκειμένου να συζητήσουν το ύψος της αμοιβής. Εκεί ανακοινώθηκε ότι 3 δικηγόροι συμφώνησαν από κοινού να προτείνουν αμοιβή ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αμοιβή θα μοιραζόταν εξίσου σε κάθε δικηγόρο. Έτσι, στις 26 Απριλίου του 1999, καταβλήθηκαν από την πλευρά των κληρονόμων 2 εκατομμύρια δολάρια. Η κατάθεση έγινε σε 5 τραπεζικούς λογαριασμούς που υπέδειξε ο Αλέξης Μητρόπουλος, εκ των οποίων οι 3 ήταν συμφερόντων του και οι υπόλοιποι των άλλων 2 δικηγόρων. Όταν ήρθε η ώρα να υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των 2 αδερφών για το μοίρασμα των πλοίων που είχε όμιλος, οι 2 δικηγόροι που είχαν συνεργαστεί με τον κύριο Μητρόπουλο έκαναν παράπονα για την αμοιβή τους, καθώς πίστευαν ότι έχουν καταβληθεί μόνο 200.000 δολάρια στον καθένα. Κάπως έτσι ξεκίνησε, Έλενα, και η δικαστική διαμάχη μεταξύ των 3 δικηγόρων. Να περάσουμε να δούμε όμως ένα μικρό απόσπασμα. Πριν θα συνεχίσουμε το θέμα αυτό με τον Μητρόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα περάσουμε όμως να δούμε ένα μικρό απόσπασμα για τις φοροδιαφυγές γενικώς και τις οικονομικές διώξεις από την οικονομική αστυνομία. Που έγινε μάλλον χθες το βράδυ στην εκπομπή Κίτρινος Τύπος του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Πάμε να δούμε το απόσπασμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το θέμα. Λαβράκια έβγαλαν οι ελεκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από τους στοχευμένους ελέγχους που διενήργησαν κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η Ράμπο της Ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών έλεξαν δικηγόρους, πλαστικούς χειρουργούς, τραγουδιστές και κατασκευαστικές εταιρείες και διαπίστωσαν σωρία περιπτώσεων εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Οι υποθέσεις όμως που ξεχωρίζουν από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη της δίωξης είναι 3. Η πρώτη αφορά στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο, δεν εξέδωσε απόδειξη για νομικές υπηρεσίες ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η υπόθεση αφορά μια ιστορία 14 χρόνων και έγινε γνωστή από 2 συνεργάτες του Αλέξη Μητρόπουλου, οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Οι ελεκτές ανέφεραν στην έκθεση που συνέταξαν ότι ο κύριος Μητρόπουλος το 1999 δεν εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου προς πελάτησά του, η οποία του έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ ως αμοιβή για τις δικηγορικές υπηρεσίες που τις παρήχε. Η δεύτερη υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής αφορά πασίγνωστο τραγουδιστή, ο οποίος, όπως προέκυψε από το φορολογικό έλεγχο, δεν δήλωσε έσοδα ύψους 2.793.955 ευρώ. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ διαπίστωσαν ότι ο δημοφιλής Αηδός την περίοδο 2005-2011 δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία ύψους 1.985.000 ευρώ, ενώ την περίοδο 2002-2010 σε συναυλίες που συμμετείχε ξέχασε να κόψει 14 αποδείξεις ύψους 808.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι ελεκτές συνέταξαν έκθεση στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, η οποία απεστάλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθούν οι σχετικές διαδικασίες και να καταλογιστούν τα ανάλογα πρόστιμα. Τέλος, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έπεσαν πάνω και στην εταιρεία Real Estate του φυλακισμένου μεγάλου κατασκευαστή Γιάννη Καρούζου, η οποία, όπως προέκυψε, είχε ανακρίβεια σε 2 συναλλαγές ύψους 7.820.000 ευρώ. Είδαμε το απόσπασμα από τη χθεσινό βραδινή εκπομπή Κίτρινος Τύπος με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Να συνεχίσουμε.
Η υπόθεση τελικώς έφτασε μέχρι και τον Άριο Πάγο, ο οποίος εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία ο κύριος Μητρόπουλος διέπραξε την αδικοπραξία της απάτης εναντίον της πελάτησάς του και την υπεξαίρεση προς τους συναδέλφους του. Έτσι, ο εργατολόγος αναγκάστηκε να δώσει τα χρήματα που είχε κρατήσει στους άλλους δύο δικηγόρους που χειρίστηκαν την υπόθεση. Κατά πληροφορίες, το ποσό το οποίο είχε καρποθεί ανερχόταν στα 1.600.000 δολάρια. Κατόπιν τη σκητάλη ανέλαβαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, οι οποίοι μετά από έλεγχο που διενήργησαν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Μητρόπουλος θα έπρεπε να είχε κόψει απόδειξη για την αμοιβή που έλαβε ύψους 1.000.000 ευρώ, κάτι το οποίο ωστόσο δεν έπραξε. Αντιθέτως, ο Αλέξης Μητρόπουλος κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο υποστηρίζει ότι η χρήση 1999 έχει παραγραφεί και ότι τα χρήματα είναι νομοποιημένα και δικαιολογημένα. Τα στελέχη του ΣΔΟΕ, ωστόσο, δεν έκαναν δεκτούς τους ισχυρισμούς του και ενέμειναν στις διαπιστώσεις του ελέγχου. Να δούμε λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στο τι αναφέρει το πόρισμα. Ο ελεγχόμενος έπρεπε στις 26 Τετάρτου του 1999, ημερομηνία ίσπραξης της δικηγορικής του αμοιβής, να εκδώσει βάση απόδειξη παροχής υπηρεσιών βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του ποινικού δικαίου 186/92 για το ποσό του 1.000.000 δολαρίων, το οποίο αποτελούσε και τη δικηγορική του αμοιβή, το οποίο και δεν έπραξε. Εάν θεωρήσουμε ότι ο ελεγχόμενος δεν το έπραξε πρώτο χρόνο, είναι τη 1999, λόγω της εμπλοκής του σε δικαστική διαμάχη με τους λοιπούς αντιδίκους για το ακριβή ύψος της δικηγορικής του αμοιβής, είχε τη δυνατότητα να το πράξει ή να εκδώσει απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε δεύτερο χρόνο κατά τα έτη 2005, 2006 και κυρίως 2009, χρονικό σημείο που τα ελληνικά δικαστήρια απεφάνθησαν μετά από αλλεπάλληλες προσφυγές των αντιδίκων, προσδιορίζοντας οριστικά την έτη 2009 το ύψος της δικηγορικής αμοιβής, το ποσό του 1.000.000 δολαρίων. Διαέκαστον εξ αυτών, η ανώτερη παράληψη σε διάφορους χρόνους δείχνει την πρόθεση για μη έκδοση φορολογικού στοιχείου. Έλενα, εκ του συνόλου των ανατέρω αιτήσεων, ο έλεγχος εμένει τις διαπιστώσεις του, όπως αυτές καταγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου, αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου χαρακτηριστικά. Πάντως να σου πω, εκτός από αυτό, το ΣΔΟΕ φαίνεται πως έπιασε άλλο το ένα. Καλό παιδί της Λαβράκη, το καλό παιδί, το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί έτσι της ελληνικής showbiz. Έτσι ακριβώς, λοιπόν, οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος από τον έλεγχο που διενήργησαν στον γνωστό τραγουδιστή Γιάννη Πλούταρχο ή όπως είναι το κανονικό του όνομα, Γιάννης Κακοσέος. Η Ράμπο, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ναυαρχίδας του Υπουργείου Οικονομικών, από την έρευνα που πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι ο δημοφιλής Αηδός την περίοδο 2005-2011 δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία ύψους 1.985.000 ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για έλεγχο σε βάθος δεκαετίας. Μετά την κατάσχεση του σκάφους του, υπήρξαν ενδείξεις ότι ο εν λόγω τραγουδιστής εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Όπως προέκυψε, ο ελεγχόμενος δεν είχε εκδώσει φορολογικά στοιχεία ύψους 1.985.000 ευρώ. Αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές στην ζούγκλα.gr. Παράλληλα, να πούμε ότι τα στελέχη της δίωξης μέσω του ελέγχου διαπίστωσαν ότι ο Πλούταρχος, πέρα των άλλων, ξέχασε να κόψει 14 αποδείξεις για συνευλίες που πραγματοποίησε την περίοδο 2002-2010. Αποδείξεις που ουσιαστικά αφορούσαν σε χρηματικό ποσό άνω των 800.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για κανένα χαμηλό ποσό, μιλάμε για ένα αρκετά υψηλό ποσό. Πάντως είχε λάβει μέρος σε συνευλίες και σε 14 περιπτώσεις δεν έκοψε καμία απόδειξη. Συνολικά απέφυγε να δηλώσει 800.000 ευρώ. Όπως είπαμε, ναι, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές. Η έκθεση των ελεκτών του ΣΔΟΕ συντάχθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου του 2013 και απεστάλλει στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να ακολουθήσουν οι σχετικές διαδικασίες και να καταλογιστούν τα ανάλογα πρόστιμα. Μέσω εξώδικου που έστειλε στο ζούγκλα.gr ο δικηγόρος του καλλιτέχνη τονίζει: από ορισμένους κύκλους επιχειρείται η στοχοποίησή μου και ο διασυρμός μου, κάνοντας λόγο για εμπλοκή μου σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και μη έκδοση φορολογικών στοιχείων από μέρους μου. Σας δηλώνω ότι σέβομαι την νομιμότητα και τους κανόνες δικαίου της συντεταγμένης πολιτείας μας, αλλά δεν ανέχομαι αβασίμως να διασύρομαι και να δημιουργούνται αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος μου και μάλιστα σε θέματα του φορολογικού μου απορρίτου, το οποίο αποτελεί ευαίσθητο θέμα και για μένα και για κάθε πολίτη στην ευνοούμενη πολιτεία μας. Η οποιαδήποτε τυχόν συνέχεια της συκοφαντικής άδικης και βάναυσης σπήλωσης της προσωπικότητας εμού και της οικογένειάς μου θα έχει ένομες συνέπειες για όσους την επιχειρήσουν.
Αυτά φαίνεται ότι δήλωσε, Έλενα. Ναι, μέσω του συνήγορου. Μιλάμε για ποσά τα οποία εγώ προσωπικά ούτε στα όνειρά μου δεν τα έχω δει. Δεν ξέρω κι αν θα τα δεις. Κι αν θα τα δω, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, παράλληλα όμως στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και της αποκάλυψης αδήλωτων εσόδων από τα υψηλά εισοδηματικές τάξεις, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διενήργησε κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράλληλα με τους ελέγχους των τουριστικών προορισμών, 3.180 στοχευμένους ελέγχους και 2.684 ελέγχους στη διακίνηση αγαθών. Όπως προέκυψε στην περιοχή της Αττικής, 35 επιχειρήσεις έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ύψους 40 εκατομμυρίων 300.700 ευρώ, με αποτέλεσμα να συμψηφίσουν ή να τους επιστραφεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας ύψους 10.050.000 ευρώ. Επίσης, 25 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια 59.100.000 ευρώ, προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξη φοροδιαφυγής τους λήπτες αυτών, ζημιώνοντας ουσιαστικά και ως αποτέλεσμα το δημόσιο από τη διαφυγή του ΦΠΑ με 13.600.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίου οικοδομικών υλικών, λιανικού εμπορίου, διαφημιστικής επιχείρησης, κατασκευαστικής, ετοίμων ενδυμάτων, πωλήσεως φωτογραφικών εδών, εμπορίου παλαιών μετάλλων κτλ. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και έπειτα από επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι σε 19 περιπτώσεις έγιναν εικονικές συναλλαγές ύψους 19.500.000 ευρώ. Μιλάμε για αυτά τα ποσά. 80, 40, 59, 19. Συνέχισε, Νικόλα. Οι οποίες ζημίωσαν το δημόσιο από την καταβολή ΦΠΑ με 4.485.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχείρησης εκτροφής πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, επιχείρηση εξκαφών κτλ. Να πούμε όμως και κάποιες περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής. Δικηγόρος λοιπόν στην Κλειφάδα δεν εξέδωσε τρεις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 723.253 ευρώ. Επιχείρηση εστίας. Εμένα και αυτές οι τιμές μου φαίνονται πάρα πολλές. Τρομερές. Όχι τα εκατομμύρια. Επιχείρηση λοιπόν εστίασης στην Αθήνα δεν εξέδωσε απόδειξη ύψους 1.217.698 ευρώ. Δικηγόρος στον Άγιο Δημήτριο δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.100.000 ευρώ. Δικηγόρος στην Αθήνα, που όπως είπαμε και το όνομά του και πριν είναι ο Αλέξης Μητρόπουλος, δεν εξέδωσε μία απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Κρατικός φορέας μεταφορών δεν εξέδωσε τρία φορολογικά στοιχεία ύψους 143.173 ευρώ. Γνωστή εταιρεία αγαροπολισίας ακινήτων στην Γλυφάδα, για την ακρίβεια σε δύο συναλλαγές, ύψους 7.800.000 ευρώ. Πλαστικός χειρούργος δεν εξέδωσε έσοδα 2.318.198 ευρώ. Και δημόσιο υπάλληλο, μα έστω και δεν είναι μόνο αυτή. Αλλά δημόσιο, δηλαδή εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι. Στο ΕΓΑΛ, λοιπόν, υπάλληλος. Είχε προσάυξηση περιουσίας 195.352 ευρώ από άδειλη πηγή. Μιλάμε για μεγάλα ποσά και για προκλητικά ποσά. Ναι. Σε αυτή την περίοδο οικονομικής κρίσης που ζούμε. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ουσιαστικά στο πλαίσιο ειδικών ελέγχων από την επιχειρησιακή διεύθυνση Αθηνών, καταλογίστηκαν πρόστιμα σε δύο τεχνικές εταιρείες, σε Αθήνα και Πάτρα, καθώς και σε δύο εμπόρους οικοδομικών υλικών. Και στην Ανατολική Αττική, ύψους 13.694.000 ευρώ, διότι εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά στοιχεία συναλλαγών. Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου και της προστασίας του περιβάλλοντος, το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας απέστειλε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Λαμίας εναντίον αγρότη, διότι διακίνησε 27.652 κιλά κομμένο καπνό κατά τρόπο λαθρεμπορικό, ζημιώνοντας το δημόσιο με 3.289.620 ευρώ. Το ΣΔΟΕ Υπήρου, επίσης, στο πλαίσιο της προστασίας του δαστικού πλούτου και της παράνομης υλοτόμησης, προέβη στην κατάσχεση 9 φορτηγών αυτοκινήτων με αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας, διότι διακινούσαν φορτία καύσιμης ξυλίας με ανακριβή στοιχεία. Παράλληλα, το ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ερευνά πρατηριούχους υγρών καυσίμων, επειδή είχε τραπεζικό λογαριασμό 2.500.000 ευρώ, χωρίς να έχει αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Εξετάζεται το ενδεχόμενο διάπραξη του αδικήματος της λαθρεμπορίας καυσίμων. Ξέρεις τι, ρε Έλενα. Okay, καλύβεις κάποια χρήματα. Κακώς τα καλύβεις, έτσι. Το κράτος βλέπεις ότι δεν είναι σε θέση να σε αντιληφθεί και να σε τσακώσει στα πράσα. Αλλά να ακούσει ένα ποσό εκατομμυρίων χιλιάδων ευρώ, δηλαδή εντάξει, okay, τα 100 χιλιάρικα και τα 200 χιλιάρικα είναι πολλά για μας, έτσι.
Αλλά λες ότι δεν τα αντιλήφθηκε το κράτος. Αλλά τα 19 εκατομμύρια δεν αντιλήφθηκε το κράτος. Είναι. Μα άμα τα είχε αντιληφθεί τώρα, πώς θα ήταν το ΣΔΟΕ έξω στους δρόμους. Και ξαφνικά σκάσαν όλα. Στο 2013 λοιπόν σκάσαν όλα. Βρήκανε λύσεις για όλα. Ζούμε σίγουρα ιστορικές στιγμές, τις οποίες μετά από χρόνια σίγουρα θα τις συζητάτε και τα παιδιά σας και τα εγγόνια και τα δυσέγγονά σας ίσως. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα με ωραίες έρευνες και ευχάριστα βίντεο που θα σας κάνουν πραγματικά να ξεκαρδιστείτε στα γέλια. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Ζούγκλα.gr.
Καλή σας ημέρα και πάλι. Επιστρέψαμε, παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση ζωντανά μέσα από τους δέκτες σας, είτε μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών σας, από τα κινητά σας τηλέφωνα, από τα laptop σας, από τα iPad, από όπου μπορείτε και έχετε ίντερνετ. Μας παρακολουθείτε ζωντανά, είμαι η Έλενα Θεοδόρου και καλωσορίζουμε όλη παρέα την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Κυριακή. Όπως έχουμε πει, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Σας τα λέει καθημερινά η Νικολέτα Ιτσίκου. Θα σας τα πούμε άλλη μια φορά. Μέσα από το τηλέφωνο 211-55-50-500. Είμαστε εδώ να ακούσουμε όλες σας τις καταγγελίες, τις ιδέες, τα σχόλιά σας. Μπορείτε μέσα από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook, πρώτη ανάρτηση, και μέσα από το email μας, πρώτη ανάρτηση 1@gmail.com. Έρχεται και το Twitter. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Το βλέπαμε μαζί εχθές. Είδαμε τις δύο πρεμιέρες που κάναν τα δύο πρωινά. Από τη μία Κωστόπουλος, Πέτρος Κωστόπουλος, Τζένι Μπαλατσινού στο Μέγκα. Και από την άλλη Γιώργος Λιάγκας, Face Κορδά. Ποιος σου άρεσε? Εμένα μου αρέσει το δίδυμο Λιάγκας Κορδά, από την άλλη. Και να σου πω, γι' αυτό σου το αναφέρω κιόλας, ότι ήταν και οι νικητές. Δηλαδή τα νούμερα τηλεθέασης ανέδειξαν χθεσινούς νικητές της πρωινής ζώνης, 10 με 1. Τον Γιώργο Λιάγκα και τη Face Κορδά. Νομίζω ότι ήταν και αναμενόμενο. Δεν ξέρω, δηλαδή τους θεωρώ πιο ταιριαστούς στα ζευγάρι. Είναι ωραίο. Και ο Κωστόπουλος ζευγάρι με την Παλαιστινού είναι πολύ ωραίο. Ναι, ωραίο ζευγάρι. Εννοώ τηλεοπτικό ζευγάρι. Τηλεοπτικό ζευγάρι, ναι. Και ήταν ωραίο και το φιλί που έδωσε ο Κωστόπουλος στην Παλατσινού, ναι, την ώρα που μπήκανε. Θα δείξει η πορεία γενικώς πώς θα πάνε τα δύο αυτά πρωινά. Σήμερα τι μας έχει? Σήμερα κάπως κοίταξα λίγο το πρόγραμμα, είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Το Σάββατο Έλληνα έκανε πρεμιέρα στις 12 τελεσπάντων Οκτωβρίου, έκανε πρεμιέρα η παράσταση «Ο Πουβουλένιος» του Μάρτιν Μακδόναχ στο Θέατρο Αθηνών. Ένα συνταρακτικό θρίλερ αλλά και μαύρη κομμωδία με 5 σπουδαίους ηθοποιούς. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αγαπημένος, Νίκος Κουρίς. Αυτό πήγα να σου πω, που ξέρουμε ότι είναι και αγαπημένος. Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και Γιώργος Πυρπασόπουλος. Και ο Κουρίς είναι πολύ καλός ηθοποιός. Ναι, ναι. Και ο Πυρπασόπουλος και ο άλλος που είπες, ο τρίτος ποιος ήταν? Ο Πυρπασόπουλος, ο Παπασπηλιόπουλος. Και ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ήταν στη Μύδια που είχαμε δει ο Παπασπηλιόπουλος. Ναι, 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 ναι. Ήταν τον Ιάσονα. Ναι. Το θυμάστε αυτό, ήταν, ναι, πολύ καλός ηθοποιός. Πολύ καλός, ναι. Και ο Μαρκουλάκης. Και ο Μαρκουλάκης. Δεν αντέξω, μα δεν το. Και τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία υπογράφει μάλιστα ο Μαρκουλάκης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, στο θεατρικό αυτό. Σε ένα άγνωστο λοιπόν αυταρχικό καθεστώς, ένα συγγραφέας ανακρίνεται από δύο αστυνομικούς ερευνητές για τις παράξενες ιστορίες που έχει γράψει. Ιστορίες με παιδιά, όχι όμως για παιδιά. Κάποιες αστείες και τρυφερές, κάποιες σκληρές και ζωφερές. Είναι λοιπόν κακό να γράφεις ιστορίες? Τι ακριβώς έχει συμβεί στην πόλη? Τέλος πάντων, η ιστορία θα αναδιπλωθεί, θα τη δούμε στη θεατρική παράσταση. Θα πάμε. Εγώ θέλω πάρα πολύ. Ωραία. Θα πάμε δηλαδή ποια μέρα? Δεν ξέρω πώς. Πρέπει να το εγγυηθείς. Το Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο. Ωραία. Συνεχίζει λοιπόν ανατροπές, αστυνομική πλοκή, χιούμορ, ευφυείς, διάλογοι, στοιχεία θρίλερ με τη βία και την τρυφερότητα να συνυπάρχουν. Εξελίσσουν ένα παραμύθι που ισορροπεί ανάμεσα στον κωμικό παραλογισμό και τη γνήσια κλασική τραγωδία. Με την κωμωδία να παρεσφρεί στο δράμα και αντιστρόφως, ο θεατής δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να μείνει 2 ώρες καρφωμένος στη θέση του. Πάμε όμως να δούμε ένα βίντεο που μιλά ο ίδιος ο κύριος Μαρκουλάκης σχετικά με τη θεατρική παράσταση. Πάμε να το δούμε. Ξέρεις πως πέθανε? Ναι. Γιατί? Ναι. Η ισχύς εν τη ενώση. 4 σπουδαίοι ηθοποιοί σε ένα συνταρακτικό θρίλερ. Ο Πουλένιος είναι ένα σπουδαίο έργο. Και όπως κάθε σπουδαίο έργο, είναι πολύ διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι ένα πολύ ακραίο έργο, ακραίο σε όλα του. Ακραίο στην τρυφερότητά του, ακραίο στη σκληρότητά του, ακραίο στο χιούμορ του, ακραίο στην πλοκή του, στην αστυνομική πλοκή του. Για μένα πάνω απ' όλα, στο μέτρο που με αφορά, είναι μία από τις αποδείξεις που έχω στην τέχνη και στη ζωή, ότι δεν υπάρχουν ενήλικες. Ξέρεις ποιος ήταν παιδί? Η Ανδρέα Γιωβάκοβιτς ήταν παιδί. Ξέρεις ποιος ήταν? Μόνο από τις εφημερίδες. Αυτό λέγαμε τώρα με την Κυριακή, την ώρα που βλέπαμε το βίντεο, ότι ο γενικός ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης έχει παίξει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Είναι αυτή που είπε στον επιθεωρητή. Και στο άλλο που ήταν. Ο Γιούγκερμαν. Στην παραγωγή αυτή του Αντένα, την πραγματικά καταπληκτική παραγωγή με τον Μαρκουλάκη που κάνει το Γιούγκερμαν. Καταπληκτική. Που είχε παίξει ο Αλεξανδράκης πιο παλιά. Να πούμε μάλιστα για το συγκεκριμένο ότι έχει διακριθεί ως το καλύτερο νέο θεατρικό έργο με το βραβείο Olivier
Το 2004 τιμήθηκε με το βραβείο Drama Desk Award το 2004-2005, εξαιρετικού θεατρικού έργου το 2005, ενώ την ίδια χρονιά υπήρξε και υποψήφιο στο καλύτερο θεατρικό έργο για το βραβείο Tony. Ωραία. Μετά από αυτές τις κριτικές δεν γίνεται να μην πάμε να το δούμε. Ναι. Ωραία, πάμε στο επόμενο μας θέμα, πάμε το οποίο... η σύγχρονη ελληνική τέχνη συναντά το Αρχαιοελληνικό Μουσείο. Στην έκθεση με τίτλο «Προσφορά» που φιλοξενείται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζεται από σήμερα και έως 15 Δεκεμβρίου ζωγραφικά και γλυπτά έργα γνωστών και νεότερων Ελλήνων καλλιτεχνών δίπλα σε αρχαία ελληνικά αγάλματα, σε μοναδικά δηλαδή μνημεία της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. Στόχος της έκθεσης είναι η στήριξη του έργου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αλλά και της προσέλκυσης ενός νεότερου κοινού στο χώρο. Επειδή στο χώρο που θα εγκατασταθούν τα εικαστικά έργα εκτίθενται αγάλματα, καταβλήθηκε προσπάθεια να υπάρχουν και αρκετά σύγχρονα γλυπτά και τρισδιάστατα έργα, ώστε να μην εκτίθενται μόνο πίνακες στη σειρά. Την έκθεση οργανώνει η Συμμαχία για την Ελλάδα, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που στόχο έχει να προάγει την εικόνα της χώρας μας μέσα από δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, του περιβάλλοντος και του εθελοντισμού. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία θα είναι και μου αρέσουν αυτά η τέχνη όταν η παλιά συναντάει τη νέα τέχνη. Ναι. Βγαίνει μια διαφορετική αισθητική. Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και θα ήταν πολύ ωραίο να πάτε για εσάς που μας παρακολουθείτε να την δείτε αυτή την έκθεση. Και εμείς. Εμείς έχουμε, θα πάμε σε όλα. Ναι. Ήδη για αυτή την εβδομάδα μου έχει τρία. Μου έχει το Despicable Me, μου έχει το Μαρκουλάκι, μου έχει τώρα την έκθεση. Είναι πολλά. Πάμε όμως στα παράξενα που συμβαίνουν στον κόσμο. Ζάμπλουτος Σέρβος ψάχνει το άλλο του μισό Έλενα. Ναι. Μήπως είμαστε εμείς. Λες. Αν είναι και ζάμπλουτος μπορεί, γιατί όχι. Πείτε το λοιπόν όπως θέλετε. Χρυσό κουφέτο, προξενιό, απόγνωση. Ο Πάμπλουτος Σέρβος που θα δείτε είναι, που βλέπουμε, είναι εργένης και ποζάρει για όποια γυναίκα θα ήθελε να γίνει το άλλο του μισό. Η γυναίκα της ζωής του, το στεφάνι του. Ο αυτοαποκαλούμενος, έχει και άλλες φωτογραφίες, πάμε να τις δούμε. Ο αυτοποκαλούμενος σχεδόν μίλησα Χουάν Γκονζάλες Μπριζρί, αυθεντικό σέρβικο όνομα είναι αυτό, κάνει ό,τι μπορεί για να προσελκύσει την ιδανική για εκείνον γυναίκα, δείχνει πώς ζει μέσα στη κλειδί στην έπαυλή του. Θα σου πω την αλήθεια. Πολύ ωραία η θλιβή τριγύρω, θα το προτιμούσα να είμαι εκεί μέσα χωρίς αυτόν κάπου εκεί δίπλα. Ναι, η αλήθεια είναι. Μάλλον θα κάνει πολύ καιρό ο Σέρβος αυτός με το περίεργο όνομα να το ψάχνει το άλλο του μισό. Πάμε στο επόμενο μας θέμα που είναι... Τι έκανε ένα σύντροφος στη γυναίκα του για να είναι πιστή, Έλενα. Οι θεωρίες περί εμπιστοσύνης δεν έλεγαν απολύτως τίποτα σε έναν 40χρονο, ο οποίος αποφάσισε να βρει μια πρακτική λύση για να εξασφαλίσει την πίστη της συντρόφου του. Έτσι φόρεσε ένα λουκέτο στο παντελόνι της 25χρονης φίλης του για να είναι 100% σίγουρος ότι θα είναι πιστή. Α, είναι σαν το βρακάκι, αυτό που λέγανε το τσίγκινο. Όχι, το είχε στο παντελόνι, να βλέπουμε και το βίντεο. Καλά, τραγικό. Η νεαρή κοπέλα αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούσε να πάει ούτε στο μπάνιο, με αποτέλεσμα να πάει στην αστυνομία και να καταγγείλει τον 40χρονο, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ακολουθούσε για χρόνια αυτή τη μέθοδο. Σύμφωνα με το CNN, ο 40χρονος παραδέχτηκε την ενοχή του και παρέδωσε το κλειδί στις αρχές. Η γυναίκα του από την πλευρά της δεν ήθελε να καταθέσει μήνυση εναντίον του, έτσι εκείνος αφέθηκε ελεύθερος μερικές ώρες μετά, φεύγοντας από το τμήμα, υπέγραψε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία υπόσχεται να μην βάλει ξανά λουκέτα στη σύντροφό του. Λοιπόν, μετά τη ζώνη αγνότητας και το λουκέτο στα παντελόνια για όλους εσάς που δεν εμπιστεύεστε τις γυναίκες σας. Πρέπει να όχι να το προτείνουμε και αυτό. Όχι, σιγά με το προτείνουμε, ούτε καν. Τραγικό. Αλλά πρέπει να βρουν και κάτι να βάζουμε εμείς τους άντρες. Ναι. Ψάχτω σε παρακαλώ λίγο αυτό. Βρες κάτι ανάλογο να το συζητήσουμε αύριο. Πάμε στο επόμενο μας θέμα όμως, το οποίο είναι βίντεο βλέπω. Ναι, μια φάρσα που έγινε σε ένα ATM. Έλαβε χώρο λοιπόν στο ATM, προκαλώντας το πανικό σε όσους πήγαν να το χρησιμοποιήσουν. Πάμε να δούμε το αστείο βιντεάκι και επανερχόμαστε. A crazy boyfriend. So by force in the case of locking unfolded. She was so her girlfriend.
operation say proceed? We did not hear you. Yes? Now give us your code, please. 8534. If your code is 8534, say yes, my code is 8534. Yes, yes, yes. Moment. 5864. How much money do you want? 100. 100? That's a lot of money. Well, 50. 50 is a lot of money, too. We can only give you 10. Say yes, I want 10. Yes, I want 10. I Good. Want 10. 60 is not available. 50. Do you want 5? Yes, I want 5. I want 5. Good. Are you happy? Huh? What is your phone number? What? Do you like pop music? Yes. Are you interested in stock options? No. Say yes. Yes. Yes, I like pop music. Wrong code. Start again. 8534. Don't shout. 8534. Don't panic, please. We are sorry, your code has just changed. 1124 is the wrong code. Please repeat. We have to keep your card. This is your last chance. Relax. Please check with your bank. Thank you. Do you want your card back? Yes. Here it is. Is this your card? That's for the cameras. It's a hoax. Do you need money? Yes. It's a joke. It's okay. Oh, shit. So we didn't take money, huh? Okay, thank you. Ωραία, λοιπόν. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ αστείο. Πάμε στο θέμα της υγείας. Ναι, πάμε. Στο θέμα, δείξε, αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο τα τελευταία χρόνια, αυτό το οποίο θα μας πεις. Ναι, είχαμε μιλήσει και μάλιστα με μία γιατρό, με ψυχολόγο για την ψυχική υγεία κτλ. Τα χρέη προκαλούν ψυχικά προβλήματα. Βρετανική έρευνα δείχνει πως οι άνθρωποι που έχουν χρέη έχουν τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης ψυχικών προβλημάτων σε σχέση με όσους δεν χρωστάνε. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων του Southampton και του Kingston, με επικεφαλής τον ψυχολόγο Thomas Richardson, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό κλινικής ψυχολογίας Clinical Psychology Review, προέβησαν σε μια συστηματική συγκριτική αξιολόγηση όλων των έως τώρα δημοσιευμένων ερευνών πάνω στο ζήτημα, οι οποίες αφορούσαν συνολικά 34.000 άτομα. Το αποτέλεσμα της έρευνας έδειξε πως λιγότερο από το 9% όσων δεν αντιμετώπιζαν κανένα ψυχικό πρόβλημα δεν είχε χρέη, ενώ πάνω από το 25% των ανθρώπων με χρέη είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Και φυσιολογικό. Ναι, βέβαια έρχεται ο Dr. Richardson, ο οποίος υποστηρίζει πως η έρευνα δείχνει ότι υπάρχει στενή συσχέτιση ανάμεσα στο χρέος και την ψυχική διανοητική υγεία, αν και είναι δύσκολο να πει κάποιος ποιο προκαλεί ποιο. Είναι δυνατόν δηλαδή το χρέος να επιδεινώνει την ψυχική υγεία λόγω του στρες που προκαλεί, αλλά μπορεί επίσης οι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα λόγω του στρες, λόγω της ασταθούς απασχόλησής τους να προκαλούν χρέη, να δημιουργούν χρέη. Βέβαια, για να ξεκαθαριστεί κι άλλο το θέμα, όπως είπε ο Βρετανός ψυχολόγος, πρέπει να μελετηθεί πιο εξονυχιστικά. Συγγνώμη, παντοχεία νομίζω είναι τελικό στα χρέη με τα ψυχολογικά προβλήματα. Ναι, αλληλοσχετίζονται. Αυτό. Πονάς εσύ, να πονάω κι εγώ. Οι δυο καρδιές μας σαν μία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε έτσι μία παραπάνω χαρά, μία διάθεση. Λοιπόν. Δεν θα επαναληφθεί, όχι, θα επαναληφθεί η διάθεση καλή βέβαια. Και θα μας πεις τώρα για τη συμβουλή της ημέρας, ελπίζω, μετά δηλαδή από αυτό που θα μας πεις τώρα, να μας πεις τη συμβουλή της ημέρας που μας τη φτιάχνει ούτως ή άλλως. Η παρατεταμένη αποχή από το φαγητό παχαίνει. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν φάει επί πολλές συνεχόμενες ώρες προσλαμβάνουν περισσότερες θερμίδες.
έπειτα από αποχή από το φαγητό. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Cornell επιστράτευσαν 128 φοιτητές, τους οποίους χώρισαν σε δύο ομάδες. Από τους φοιτητές της πρώτης ομάδας ζητήθηκε να μην φάνε τίποτα από το απόγευμα στις 6 μέχρι την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Από εκείνους της δεύτερης ομάδας ζητήθηκε να φάνε ως συνήθως. Να σημειωθεί όμως ότι δεν κατάφεραν όλοι οι φοιτητές να μείνουν νηστικοί επί 18 συνεχόμενες ώρες. Για την ακρίβεια, οι 43 από τους 83 δεν συμμετείχαν στην έρευνα την επόμενη μέρα, επειδή είχαν φάει. Γεγονός που δηλώνει ότι μάλλον η αποχή από το φαγητό δεν είναι στη φύση μας. Την επόμενη μέρα, την ώρα του μεσημεριανού, οι ερευνητές παρακολουθούσαν με κάμερες τις επιλογές των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Όσοι είχαν μείνει νηστικοί, επέλεξαν αρχικά τηγανιτές πατάτες και πρωτεΐνες, κοτόπουλο και τυρί, από τα οποία προσέλαβαν 47% περισσότερες θερμίδες συγκριτικά με τα άλλα τρόφιμα. Επομένως, εξηγούν οι ερευνητές, μετά από αποχή από το φαγητό, για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, ώστε να το παρακάνουμε με πλούσια σε θερμίδες φαγητά. Επομένως, γι' αυτό παχαίνουμε. Άμα απέχουμε από το φαγητό για πολύ χρονικό διάστημα, να τρώμε μετά. Με φαγητό πίνασα λίγο. Πίνασε, ε. Εσύ όμως έφαγες πριν, γι' αυτό τώρα δεν πεινάς. Σ' άκουγα εγώ που μασούλαγες κάτι πριν εκεί. Α, τώρα αυτά γιατί τα λέω. Τα λέω γιατί δεν γίνεται να μου μιλάς για αποχή από το φαγητό και μετά να μου λες. Λοιπόν, πάμε και επιτέλους. Και πάμε, ναι, στη συμβουλή της ημέρας. Αν λοιπόν πέφτει η διάθεσή μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μικρό, όπως να παρακολουθήσουμε κάτι ή να διαβάσουμε κάτι που μας εμπνέει. Δηλαδή και ένα αστείο βιντεάκι, π.χ. να δούμε ή να διαβάσουμε ένα βιβλίο που μας αρέσει, ένα περιοδικό. Θα μας ανεβάσει λίγο τη διάθεση. Εμάς όμως είναι ούτως ή άλλως σήμερα ανεβασμένοι, οπότε για σήμερα μπορούμε ούτε να διαβάσουμε ούτε να δούμε. Βέβαια, αυτά είναι και τα βίντεο τα ωραία που είδαμε. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα έχουμε το ραντεβού μας, είναι έτοιμο το ραντεβού μας για αύριο, στις 9 η ώρα, 9 και 10 το πρωί. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη, από εμένα την Έλληνα τη Θεοδόρου. Την Κυριακή Τσανικίδη και την Νικολέτα Τσίκου, καθώς και όλο τον αόρατο κόσμο που βρίσκεται εδώ πίσω από τις κάμερες και δεν τους βλέπετε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πραγματικά υπέροχη μέρα. Σας ευχόμαστε να έχετε τη διάθεση που έχουμε εμείς σήμερα επί 10 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή σας ημέρα.